Κύριε Σταϊκούρα, καλησπέρα. Ένα δύσκολο φθινόπωρο, ωστόσο, που μας φέρνει έναν ακόμα πιο δύσκολο χειμώνα. Λίγες μέρες πια πριν τη ΔΕΘ, αλλά και τη Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια, η οποία καταλαβαίνω ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Σε τι μπορεί να ελπίζουν τα μικρότερα και τα μεσαία εισοδήματα ως προς το πακέτο των μέτρων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση? Είναι άλλος ένας δύσκολος χειμώνας, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από το 2010 και μετά, έχει περάσει αρκετούς δύσκολους χειμώνες. Αλήθεια είναι αυτό. Και είναι γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλαμε την τελευταία τριετία, ερχόμασταν μπροστά αντιμέτωποι σε εξωγενείς κρίσεις που δυσκόλευαν και πάλι την καθημερινότητα των πολιτών. Είτε μιλάμε για υγειονομική κρίση, είτε μιλάμε για ενεργειακή κρίση. Άρα, αλήθεια είναι ότι οι πολίτες βρίσκονται μπροστά σε δυσκολίες τα τελευταία περίπου 12 χρόνια. Έχουμε καταφέρει όμως την τελευταία τριετία να τα στηρίξουμε γενναία. Γενναία και αποτελεσματικά. Και αυτό αποδεικνύεται μέσα από μια σειρά δείκτες μακροοικονομικούς, αλλά και από το πορτοφόλι του πολίτη, το διαθέσιμο εισόδημά του. Μέσα κυρίως από μειώσεις φόρων, μόνιμες μειώσεις φόρων. Που αρχίζουν και έχουν μόνιμο χαρακτήρα πλέον. Που έχουν σχεδόν στο σύνολό τους μόνιμο χαρακτήρα και θα επιδιώξουμε συνέχεια τη συζήτηση που να το αναλύσουμε, κάποια από αυτά να αποκτήσουν και αυτά μόνιμο χαρακτήρα. Αλλά και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στοχευμένα, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, μέσα από αύξηση των δαπανών. Αύξηση των δαπανών μπορεί να είναι στοχευμένα επιδόματα σε νοικοκυριά, σε χαμηλοσυνταξιούχους στο παρελθόν ή σε ευάλωτα οικονομικά στρώματα. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να είναι και επιδοτήσεις στο πεδίο της ενέργειας. Άρα προτεραιότητά μας το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε για όσο απαιτείται αυτά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για το ενεργειακό κόστος, κυρίως για τους λογαριασμούς ρεύματος. Και από εκεί και πέρα, όποιος επιπλέον δημοσιονομικός χώρος προκύψει να αξιοποιηθεί και σε μια σειρά από άλλες πτυχές, άλλες περιοχές που πράγματι υπάρχουν ανάγκες, σημαντικές ανάγκες για την κοινωνία. Θα μπορούσαμε να δούμε και εξειδικευμένες παρεμβάσεις στο φυσικό αέριο? Είναι ανάμεσα στα μέτρα τα οποία συζητάμε. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στο πεδίο του φυσικού αερίου. Δηλαδή οι μεταβολές εξαιτίας πιθανότατα και της αίσθησης, της ρεαλιστικής όμως αίσθησης, ότι για πρώτη φορά οριμάζουν οι συνθήκες πανευρωπαϊκά για μια ολιστική προσέγγιση, έχουν ρίξει σημαντικά τις τιμές του φυσικού αερίου τις δύο τελευταίες μέρες. Είδαμε σήμερα και... Αλλά υπάρχει και το δυσμενές σενάριο που ήταν οι τιμές του φυσικού αερίου της προηγούμενης εβδομάδος. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το βασικό σενάριο, αλλά πάντα να έχουμε πόρους και για το δυσμενές σενάριο. Έχετε καταλήξει σε μία τάξη μεγέθους του ποιο θα είναι τελικά το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί φέτος για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι σε αυτή την κρίση? Ποιο κομμάτι αυτού θα δαπανηθεί αμιγώς από τον κρατικό προϋπολογισμό? Η αρχική αίσθηση μέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν ότι αυτό το ποσό είναι 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμώ ότι το ποσό θα είναι υψηλότερο. Και θα είναι υψηλότερο γιατί θα χρειαστεί πιο γενναία επιδότηση τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό, όσο όμως και από τα υπερέσοδα των παρόχων, για να καλύψουμε τις αυξημένες τιμές του ενεργειακού κόστους του προηγούμενου μήνα και των επόμενων μηνών μέχρι το τέλος του έτους. Ασκείται πάντως. Άρα μιλάμε για ένα ποσό το οποίο θα υπερβεί τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μικρό ποσοστό αυτού σε σχέση με τα 8,5 δις προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο πεδίο της ενέργειας εκτιμούμε ότι αυτό θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη ωστόσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα. Η κυρία Αντερλάιεν προανήγγειλε ότι θα ανακοινωθούν μέτρα στις 14 Σεπτεμβρίου. Πάντως, η Ευρώπη όμως ωστόσο δέχεται μια κριτική ότι πράττει συνήθως too little too late. Πιστεύετε ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή την οποία είμαστε και με τόσο δυσμενείς προβλέψεις για το χειμώνα που έρχεται στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, η Ευρώπη θα κάνει το έξτρα μίλι, θα είναι πιο γενναιόδορη? Θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω αλλά και να διαφωνήσω μαζί σας. Πράγματι, η Ευρώπη πολλές φορές και σε αυτή την κρίση φαίνεται να λειτουργεί με πιο αργούς ρυθμούς, με πιο αργά αντανακλαστικά και λιγότερο αποτελεσματικά. Όμως έχουμε ένα πρόσφατο φαινόμενο, το φαινόμενο της υγειονομικής κρίσης. Και στην υγειονομική κρίση, στους δύο μήνες πάνω, η Ευρώπη, η Υπουργή Οικονομικών, αποφάσισε ένα γενναίο πακέτο στήριξης της τάξης των 560 δισεκατομμύριων ευρώ και ένα μήνα μετά αποφάσισαν το Ταμείο Ανάκαμψης Επιπρόσθετων Σημαντικών Πόρων, αθροιστικά 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για μεγαλύτερο πακέτο από το αντίστοιχο ΕΣΠΑ όλης της Ευρώπης περίοδου 2021-2027.
τότε η Ευρώπη έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά. Στο παρελθόν ή σήμερα δείχνει πιο αργά αντανακλαστικά. Θεωρώ ότι τώρα που είναι πιο δύσκολη κατάσταση και οι ευρωπαϊκές οικονομίες ζουν με πιο μεγάλη ένταση την έκταση του προβλήματος, θα ληφθούν έστω και με καθυστέρηση οι αναγκαίες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Ας το ελπίσουμε όλοι, γιατί λεφτά λέμε ότι υπάρχουν, αλλά λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι. Αν μου επιτρέπετε να σου πω το εξής, δεν είναι θέμα πόρων. Δεν είναι θέμα αν υπάρχει επάρκεια πόρων για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Είναι θέμα δημοσιονομικού χώρου. Ταμιακά η χώρα είναι πολύ ισχυρή. Δεν είναι το ζητούμενο να πάρουμε πόρους από την Ευρώπη για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Είναι να πάρουμε δημοσιονομικό χώρο. Για να πάρουμε δημοσιονομικό χώρο, θα πρέπει να έχουμε μια αίσθηση του κόστους του οποίου υπάρχει στο ενεργειακό πεδίο. Έτσι ώστε αυτός ο δημοσιονομικός χώρος να αξιοποιηθεί υποφελία αναπτυξιακών πρωτοβουλειών της χώρας, όπως είναι μεταξύ άλλων μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφόρων. Ήρθατε στο δημοσιονομικό χώρο, που είναι το επόμενο ερώτημά μου. Φέτος έχει τεθεί ένας στόχος για πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 2% του ΕΕΠ, με δεδομένο ότι κυνηγάμε την επενδυτική βαθμίδα και με δεδομένο ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε. Υπάρχει πιθανότητα τελικά το 2% να είναι μεγαλύτερο? Πιθανότητα πάντα υπάρχει να υπάρξει οποιαδήποτε εκτέλεση προϋπολογισμού. Εμείς ως προτεραιότητα έχουμε θέσει να πετύχουμε αυτό το στόχο. Και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος γιατί. Η χώρα έχει βιώσιμο χρέος, όπως αναγνωρίζετε παγκοσμίως, γιατί έχει χαμηλές αιτήσεις, χρηματοδοτικές ανάγκες, γιατί διακρατάται το μεγαλύτερο ποσοστό του χρέους από τον επισήμο τομέα, γιατί είναι σταθερό επιτοκίου, γιατί έχουμε ψηλά ταμιακά διαθέσιμα, αλλά έχουμε το υψηλότερο χρέος ποσοστό της Ευρώπης. Ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Η χώρα μπορεί να βγει και από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, όπως δεν έχει επενδυτική βαθμίδα, όπως πολύ σωστά αναδείξατε. Και κοιτάζοντας μπροστά, θα έχουμε μια πιο συσταλτική νομισματική πολιτική. Με κάποιους πρόσθετο πλαίσιο στήριξης, αλλά ταυτόχρονα και νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Όταν έχει μια κυβέρνηση που λειτουργεί με υπευθυνότητα αυτές οι προκλήσεις μπροστά της, οφείλει να είναι πολύ συνετή στη δημοσιονομική της πολιτική. Υπενθυμίζω ότι για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η χώρα είχε μείον 7% του ΑΕΠ, πρωτογενές έλλειμμα δηλαδή το 20, αυτό έγινε μείον 5 και φέτος εκτιμάται ότι θα είναι μείον 2. Δηλαδή, ουσιαστικά κάθε χρόνο έχουμε δαπάνες περισσότερα από έσοδα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο της χώρας, το οποίο ενισχύεται μέσα από εκδόσεις χρέους χαμηλού κόστους. Τώρα όμως και το κόστος έχει αυξηθεί πανευρωπαϊκά. Άρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, σύνεση και διορατικότητα. Ο στόχος μας είναι να μην φύγουμε από το μείον 2% και να επιστρέψει η χώρα σε ρεαλιστικά χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα το 2023. Αυτό είναι το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο κινούμαστε. Είναι ένα αλλά στο... πάντα έχουμε και άλλα σενάρια τα οποία θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση μελλοντικά. Και εικάζω ότι αυτό θα είναι πάντα φυσικά σε απόλυτη συνεννόηση και με τους θεσμούς, γιατί και οι αγορές ακούνε τους θεσμούς σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους και αν η Ελλάδα τους πετυχαίνει, με τη λογική ότι οι Ευρωπαίοι είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές της χώρας αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχουμε κάτι διαφορετικό πλέον από τις 20 Αυγούστου σε σχέση με αυτό που ισχύει για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η Ελλάδα έχει ένα χρέος το οποίο είναι πολύ ψηλότερο. Χρέος όμως, το οποίο ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες πέρσι και φέτος εκτιμώ ότι η μείωση θα είναι αρκετά μεγαλύτερη της προηγούμενης χρονιάς. Ναι, αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί βέβαια και το επιτόκιο του δεκαετού σήμερα ήταν γύρω στο 4,20%. Υπάρχει πίεση. Υπάρχει. Προσπαθώ πάντα να μην θριαμβολογώ, αλλά να αποτυπώσω και τις δύο πλευρές μιας πραγματικότητας, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι. Μιλήσατε πράγματι για ένα πολύ ψηλό κόστος δανεισμού, αλλά το spread παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με πριν από αρκετά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει το κόστος δανεισμού σε όλη την Ευρώπη, αλλά η Ελλάδα κρατάει καλά. Έχει ισχυρή δυναμική και αυτή πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Ωστόσο, με αυτά τα δεδομένα, θεωρείται πιθανό να εκτελεστεί πλήρως το φετινό δανειακό πρόγραμμα ή θα μείνουμε μέσα σε άκρες σε αυτά τα οποία έχουμε ήδη αντιλήσει μέχρι στιγμής? Είναι σχεδόν 7 δισεκατομμύρια.
έχουμε εκτελέσει το μεγαλύτερο ποσοστό του σχεδιασμού μας φέτος για το δανειακό πρόγραμμα. Η χώρα μπορεί να αντέξει και 2 χρόνια να μην βγαίνει καθόλου στις αγορές και να καλύπτει τις αιτήσεις χρηματοδοτικές ανάγκες. Τόσο διορατική εκδοτική στρατηγική ακολουθήσαμε. Όμως, είναι προς συμφέρον της χώρας να επικοινωνεί, εντός εισαγωγικών επικοινωνεί, συχνά με τις αγορές, ως μια κανονική χώρα. Ναι. Το τι θα πράξουμε θα εξαρτηθεί από την εισήγηση που θα έχω από τον ΟΔΙΧ. Και τις συνθήκες στις αγορές. Προφανώς πάντα συνεκτιμώνται αυτές, το διεθνές περιβάλλον, η εξελίξη στην Ελλάδα και η ανάγκη επικοινωνίας με τις αγορές. Θέλω να έρθουμε λίγο στο θέμα της ανάπτυξης. Στις 7 του μηνός περιμένουμε κάποια κρίσιμα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πιστεύετε ότι αυτά θα μας δείξουν ότι φέτος, μάλλον θα εδραιώσουν την εκτίμηση ότι φέτος ο ρυθμός, ο ετήσιος, μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα είναι αρκετά μεγαλύτερος από αυτόν τον οποίο προσδοκούμε? Προσδοκούμε εννοείται το Υπουργείο Οικονομικών. Βεβαίως. Οι πρόδρομοι δείκτες οικονομίας καταδεικνύουν ότι αν δεν αλλάξουν τα στατιστικά στοιχεία από την Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, ότι το ποσοστό ανάπτυξη θα είναι αρκετά πάνω από το 3,1% που είχαμε νομίζω στον προϋπολογισμό. Δεν είμαι στη θέση να σας πω το πόσο, αλλά οι πρόδρομοι δείκτες, επαναλαμβάνω, είναι αρκετά ενθαρρυντικοί. Οι επενδύσεις πάνε εξαιρετικά. Το πρώτο εξάμηνο του έτους ως ξένες επενδύσεις έχουμε καλύψει το 86% της περσινής χρονιάς, που ήταν χρονιά ρεκόρ, άρα οι ξένες επενδύσεις σε αυτό το πολύ δύσκολο εξωγενές περιβάλλον πάνε εξαιρετικά. Και κυρίως σε ποιους τομείς? Σε όλους τους τομείς, και σε υπηρεσίες, και σε αγαθά, και σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και στη μεταποίηση. Έχουμε κάνει μια ανάλυση που φαίνεται ότι οι ξένες επενδύσεις είναι σε όλους τους τομείς. Εξαγωγές. Έχουμε φτάσει στο 41% του ΑΕΠ. Αλλά πάνω πριν από 10 χρόνια αυτό το ποσοστό ήταν 20%. Έχουμε καλύτερες επιδόσεις από όλες τις χώρες του Νότου και προσεγγίζουμε την Πορτογαλία που ήταν υπόδειγμα πριν κάποια χρόνια. Άρα οι δύο βασικοί πυλώνες υψηλής αλλά κυρίως διατηρήσιμης ανάπτυξης πάνε εξαιρετικά. Επενδύσεις και εξαγωγές. Μέσα στην κρίση. Ταυτόχρονα, οι τουριστικές εισπράξεις φτάσαν το εξάμηνο στο 96% του 2019. Άρα μιλάμε για υπέρβαση. Άρα εικάζουμε ότι θα προσεγγίσουμε και θα υπερβούμε το 100%. Ενθαρρυντικό στοιχείο και αυτό. Και οι πολίτες, τους ευχαριστώ δημόσια, δείχνουν μια εξαιρετική φορολογική συνείδηση, απόρρια μεταξύ άλλων, όχι μόνο τη στήριξη της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και των μειωμένων φορολογικών συντελεστών. Που σημαίνει ότι αποπληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις, άρα έχουμε μια καλή εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτά όλα συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι το ΑΕΠ της χώρας πιθανότατα φέτος θα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και θα δημιουργηθεί κάποιος πρόσθετος επιπλέον δημοσιονομικός χώρος και μέσα από την ανάπτυξη, άρα θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, και όχι από την ανάπτυξη, οπότε δεν θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, πιθανότατα λόγω του πληθωρισμού, ο οποίος θα αξιοποιηθεί και φέτος και του χρόνου με μόνιμα και μη μόνιμα μέτρα. Έχουν υπάρξει κάποιες εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να είναι ο φετινός ρυθμός ανάπτυξης στην περιοχή ακόμα και του 5 με 6%. Ξέρω ότι είστε φιδωλός στις εκτιμήσεις με αριθμητικά δεδομένα παγιά, όμως είναι κάτι το οποίο θα το θεωρούσατε υπερβολικό? Θεωρώ ότι ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης θα είναι πάνω από το 3,1%. Όσο πάνω και να είναι, καλοδεχούμενο θα είναι. Πάντα όμως πρέπει να βλέπουμε και πού οφείλεται αυτό. Άρα, ό,τι οφείλεται σε χαρακτηριστικά τα οποία έχουν μονιμότερα στοιχεία και τα οποία είναι αποφελία μέσω μακροπρόθεσμα της χώρας, τόσο καλύτερο να έχει υψηλούς αριθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Πάντα είναι θετικός ο υψηλός αριθμός οικονομικής μεγέθυνσης, αλλά τα συστατικά του είναι ακόμα πιο σημαντικά. Ναι, γιατί αυτά τα... Στο παρελθόν, είχαμε υψηλούς αριθμούς οικονομικής μεγέθυνσης που εδάζονταν στην υψηλή κατανάλωση. Υψηλή κατανάλωση με δανεικά. Δανεικά εντός και οδηγηθήκαμε στα γνωστά αποτελέσματα. Αυτό επί 40 χρόνια. Τώρα είναι πολύ σημαντικό ο ψηλός αριθμός οικονομικής μεγέθυνσης να οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις και τις εξαγωγές, που σημαίνει θέσεις απασχόλησης και κυρίως διατηρήσιμη ρυθμή οικονομικής μεγέθυνσης. Στη διατηρησιμότητα, ας έρθουμε, τον επόμενο χρόνο, ωστόσο, υπάρχουν προβολές για όλες τις οικονομίες, τις μεγάλες ευρωπαϊκές, που είναι βασικοί πελάτες μας, να το πω εντός εισαγωγικών, στον τουρισμό, ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πού πιστεύετε ότι θα ήταν μια ρεαλιστική εκτίμηση με τα σημερινά δεδομένα για το ρυθμό ανάπτυξης του 2023? Γιατί θα περιμένουμε μια κάμψη λογικά.
εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα σενάρια για να είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε τόσο στη ΔΕΘ όσο κυρίως στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Okay. Προφανώς υπάρχουν προκλήσεις οι οποίες θα εκδηλωθούν με μεγαλύτερη ένταση το 2023. Από την άλλη πλευρά όμως θα έχουμε και ακόμα πιο όρημα έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία πάντα, ακόμα και αν τώρα έχουμε εκταμιεύσεις πόρων, το αναπτυξιακό τους πρόσημο έρχεται με μια χρονική απόκληση παύλα υστέρηση. Άρα εκεί θα έχουμε ένα θετικό δίκτυο. Θα έχεις προσθήκη από εκεί. Θα έχουμε μια θετική προσθήκη. Mm-hmm. Εκτιμούμε ότι ο τουρισμός θα συνεχίσει να έχει υψηλά ποσά και ποσοστά και πιστεύουμε ότι το επενδυτικό περιβάλλον θα είναι πολύ θετικότερο, με χαμηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού. Όσον αφορά, τώρα θα σας την κάνω την ερώτηση, αν και ξέρω την απάντηση εκ των προτέρων, για το πακέτο της ΔΕΘ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια λίστα μόνιμων μέτρων, τα οποία, μάλλον φορολογικών μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, τα οποία έχετε καταλήξει ότι θα ληφθούν? Το καταλήξει είναι πάντα σχετικό. Πριν από λίγο, ορθώς, δεν μου βάλατε το κάρο μπροστά από το άλογο. Μιλήσατε για τον δημοσιονομικό χώρο και μιλήσατε για την κρισιμότητα της επόμενης εβδομάδος σε ό,τι αφορά την άντληση κάποιων μακροοικονομικών στοιχείων. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι όλα θα γίνουν την τελευταία στιγμή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η ακριβής αποτύπωση των δυνατοτήτων θα είναι συναρτήση και των δεδομένων που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Με άλλους όρους μιλάς με ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και με άλλους όρους με ένα χειρότερο αποτέλεσμα. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Και αυτός ο δημοσιονομικός χώρος έχει δημιουργηθεί εξαιτίας και της υψηλότερης ανάπτυξης του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά έχει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά και θα επιδιώξουμε να καλυφθεί μέσα από την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, άρα μόνιμο μέτρο, και με την μονιμοποίηση της κατάργησης φοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί λίγο το συνδέω με το αρχικό σας ερώτημα, αυτό δεν ήταν μόνιμο μέτρο, θα επιδιώξουμε να μονιμοποιηθεί και αυτό, αλλά ουσιαστικά κατάργηση για όλους της φοράς αλληλεγγύης και μέσα από την αύξηση των συντάξεων για συνταξιούχους με βάση το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδος και τους δείκτες πληθωρισμού που θα έχουμε. Άρα αυτές είναι μόνιμες παρεμβάσεις, οι οποίες εκτιμούμε ότι θα μπορούσαμε να τις πετύχουμε μέσα από τον μόνιμο δημοσιονομικό χώρο ο οποίος δημιουργείται. Ο μη μόνιμος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος δημιουργείται κυρίως εξαιτίας των αυξημένων εσόδων από τον αυξημένο πληθωρισμό, άρα δεν έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, θα αξιοποιηθεί και θα επιστραφεί στην κοινωνία για να βοηθήσουμε την κοινωνία βράχυπρόθεσμα, προκειμένου να καλύψει καταρχάς, και ξεκινώ από εκεί, τους λογαριασμούς ρεύματος. Και ό,τι περισσέψει θα πάει σε άλλες πηγές. Υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος? Μπαίνετε σε πολλές λεπτομέρειες. Ναι, οφείλω. Καλά κάνετε, αλλά επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, εμείς έχουμε θέσει ένα πλαίσιο, έχουμε θέσει κάποια μέτρα, τις προτεραιότητες θέτει ο Πρωθυπουργός. Οι αποφάσεις θα κλειδώσουν μετά το Eurogroup, να υποθέσω, τις ερχόμενες εβδομάδες και μετά τα στοιχεία τα οποία θα δημοσιοποιηθούν και μετά τη Σύνοδο Ενέργειας. Την τελευταία στιγμή, δηλαδή κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, θα αποφασιστούν? Τα περισσότερα μέτρα έχουν κλειδώσει, αλλά οι δυνατότητες για κάποια πρόσθετα ή μη εξαρτώνται από τα στοιχεία τα οποία θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όχι από το Eurogroup. Όχι, ναι, προφανώς. Από τα αποτελέσματα της πορείας της ελληνικής οικονομίας που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Και από τις αβεβαιότητες που υπάρχουν μπροστά μας. Ναι. Διότι με άλλους όρους μιλάς, με ένα πιο ξεκάθαρο σχέδιο της Ευρώπης για κοινή λύση στο πεδίο του φυσικού αερίου κυρίως, και με άλλους όρους μιλάς και κάνεις σχεδιασμό χωρίς αυτές τις κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Πάντως, οι αποφάσεις για το φυσικό αέριο θα ληφθούν στις 14 του μηνός, από ό,τι θα ανακοινωθούν, από ό,τι κατάλαβα, από την κυρία Ντελάιεν. Νομίζω όμως ότι μέχρι τότε θα είναι πιο ξεκάθαρο. Θα έχουμε μια σχετικά feedback, καλύτερη εικόνα πού ακριβώς θα κινηθούν αυτές οι αποφάσεις και κυρίως, ακόμα και αν δεν έχουμε την απόφαση αυτή καθ' αυτή, θα δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτών που εικάζονται ότι θα αποφασιστούν στις σημαίες του φυσικού αερίου. Είδατε σήμερα τα στοιχεία, έτσι προηγούμενες ημέρες.